Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε τις ανεπιθύντες ενέργειες. Είναι αυτές που βλέπετε. Στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι ο πόνος. Το 50% θα σας πει τον πόνο. Αυτά βέβαια με το πέρασμα του χρόνου θα ελαττωθεί ο πόνος ίσως. Ίσως εξοικειώνεται και ο ίδιος. Τη χαρά που εισπράττει ίσως και δεν τον νοιάζει. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι μία μελέτη που έχει γίνει, αλλά δεν είναι και τόσο ακριβή όπως τα βλέπετε. Παρ' όλα αυτά, το χειρότερο, το πιο δύσκολο από όλα αυτά είναι ο πριαπισμός, ο οποίος εδώ εμφανίζεται στο 1%, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Εκείνο είναι το οποίο θα ανησυχήσει τον άρρωστο και θα πρέπει να το πούμε εμείς ότι θα πρέπει να τον ανησυχήσει και θα πρέπει να έρθει σε εμάς για να μπορέσουμε να λύσουμε τον πριαπισμό, γιατί οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές και μετά και καταστρεπτικές. Δεν θα τον πιάνουν ούτε αυτά τα φάρμακα, αν μείνει σε μια παρατεταμένη στήση. Όλα τα άλλα πολύ εύκολα μπορεί κανείς να τα ξεπεράσει. Άλλωστε υπάρχει και ένα ποσοστό από το οποίο δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ίδρυμα, αιματώματα, αυτά όλα φεύγουν χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Δείτε τώρα τι γίνεται με την μελέτη αυτή, η οποία δείχνει διακοπή των ενέσεων. Ό,τι γίνεται, γίνεται στην αρχή. Εδώ πέρα. Στους 3 μήνες. Όποιοι αντέξουν στους 3 μήνες. Όποιοι συνεχίσουν μετά τους 3 μήνες, πλέον είναι φανατικοί της μεθόδου, όπως λέει και ο Δημήτρης, ο Χατζηχρίστου, και εκεί συνεχίζουν και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Συνεχίζουν το φάρμακο. Και τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με την περίπτωση του πριαπισμού. Δεν ξέρω αν έχετε αντιμετωπίσει, έχει κανείς αντιμετωπίσει πριαπισμό. Λοιπόν, ποια είναι η πρώτη ενέργειά μας? Λοιπόν, αντιπαρέρχομαι την διαφοροδιάγνωση του πριαπισμού και συζητάμε για τον πριαπισμό που αναφέρεται στην περίπτωση μετά από ένεση ουσίας στάση ραγκώδη, ο οποίος είναι πριαπισμός ισχυμικού τύπου. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτη ενέργεια. Αφέμαξη. Μη φοβηθείτε. Κάντε μια τοπική εκεί πέρα νεσούλα με σύριγγα ινσουλίνης, με βελόνα ινσουλίνης, λίγο ξυλοκαίνη και βάλτε μέσα μια χοντρή σύριγγα, μια πεταλούδα, ό,τι θέλετε. Εγώ βάζω χοντρή. Στην αρχή έβαζα από κάτω τάχα να μην τραυματίσω. Δεν γίνεται με το από κάτω, βάζω κανονική βελόνα. Όσο πιο χοντρή, τόσο καλύτερα. Συμφωνούμε. Παρ' όλα αυτά και η χοντρή βουλώνει. Λοιπόν, άρα τη βελόνα μέσα από τη Στεφανία Άβλακα, έχει λιγότερο χαλαρό ιστό εκεί, μικρότερο αιμάτωμα θα κάνει. Και βγάζουμε αίμα. Σύριγγα 60 και τραβάμε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως κάνουμε πλύσεις για να βγάλουμε πείγματα από την κίστη. Δεν σημαίνει χράκ, τραβάω, γέμισε, εντάξει. Θέλει υπομονή, θέλει σιγά σιγά, θέλει ρυθμό και πολλές φορές δεν βγάζει. Το αφήνεις και τρέχει μόνο του. Πας να κάνεις αρνητική πίεση, δεν τρέχει. Το αφήνεις μόνο του, τρέχει, σταματάει. Κάνεις μια μάλαξη, ξανασυνεχίζει. Ρίχνεις λίγο φυσιολογικό ορό, ξεπλένεις και γίνεται όλα αυτά. Δεν πετυχαίνει η αφέμαξη. Το επόμενο βήμα. Ορίστε. Ξανά αφέμαξη. Επιμένουμε. Επιμένουμε. Άμα το καταφέρουμε, έληξε η ιστορία εκεί πέρα. Επίτηδες το έβαλα για να σου θυμίσω να επιμείνετε. Και άμα βουλώσει, να βρείτε τρόπο να το ξεβουλώσετε. Λοιπόν, έκπληση με φυσιολογικό ορό. Ρίχνουμε λίγο φυσιολογικό ορό μέσα και ξανά μανά τα ίδια. Αφέμαξη. Μετά πάμε στην έγχυση του φαρμάκου του συμπαθητικού μιμητικού. Εδώ όμως θέλει λίγο προσοχή. Γιατί δεν το ρίχναμε από την αρχή του συμπαθητικού μιμητικού, να τελειώνουμε και κάνουμε αφέμαξη. Υπάρχει λόγος. Γιατί αν το ρίξουμε αυτό, θα επιτείνουμε την ισχυμία. Θα κάνουμε παραπάνω αγκιοσύσπαση, μπορεί να φτάσει και μέχρι νέκρωση. Αποτέλεσμα ίνωση. Άρα, προσοχή στο χρόνο χορήγησης, πότε θα αρχίσουμε να το χορηγούμε, αλλά και με ποιο ρυθμό θα ρίχνουμε μέσα συμπαθητικομιμητικά. Ποια είναι αυτά τα συμπαθητικομιμητικά? Είναι αυτά τα οποία βλέπετε. Εφεδρίνη, αδρεναλίνη, μεταραμινόλη κτλ. Αφού τα είδατε, δείτε και τις δόσεις, ξεχάστε τα. Δεν είναι όλα ειδικά για να πιάνουν τις υποδοχές που θέλουμε, γιατί πιάνουν και α και β υποδοχές. Εφορτήλ. Υπάρχει σε όλα τα χειρουργεία, στους αναισθησιολόγους,
πάρτε το εφορτήλ και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Μία μπούλα εφορτήλ είναι 1 ml. Ετοιμάζεσαι. Όχι, απλώς να προσθέσω ότι εμείς χρησιμοποιούμε τη φενιλεφρίνη. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι τη φενιλεφρίνη, γιατί ακριβώς έχει την και εκείνη την εκλεκτικότητά της. Και επίσης λίγο να σημειώσουμε ότι εάν όμως είναι μέσα στο ιατρείο, δηλαδή στα δοκιμαστικά τεστ σου κάνει πρεπισμό και δεις ότι έχει περάσει ήδη και έχει μία στήση μισή ώρα και πλέον, εκεί πέρα δεν περιμένεις, εκεί θα κάνεις κατευθείαν μία φενιλεφρίνη δόση. Γιατί? Διότι ακόμα έχει καλή οξυγόνωση και μπορεί το φάρμακο να μεταβολιστεί. Εκεί που θα κάνετε ποτέ, και αυτό που λέει ο γιος σας προηγήσω, που βέβαια αυτό που είπε είναι μία αιτία, αλλά μία άλλη αιτία είναι ότι εάν τυχόν κάνετε δόσεις, μία δόση, την πρώτη δόση και μετά τη δεύτερη και την τρίτη, αθρίζετε το φάρμακο εκεί και αν πάτε μετά να κάνετε αφέμαξη, θα βγει όλο αυτό στην κυκλοφορία και μπορεί να σας κάνει ανακοπή. Σωστό. Τώρα θα μου πείτε πώς θα καταλάβουμε. Όταν αρχίζει το αίμα και γίνεται πιο λαμπερό, θα το καταλάβετε. Το ένα είναι φλεβικό, το άλλο είναι αρτηριακό. Με την αφέμαξη, με τις πλύσεις, αρχίζει και αλλάζει χαρακτήρα στο αίμα. Όταν το βλέπετε ότι γίνεται πιο φωτεινό, σημαίνει ότι αρχίζει και έχουμε αρτηριακή κυκλοφορία. Τότε θα κάνετε συμπαθητικό μυτικό φάρμακο μέσα. Αν είναι σκούρο το αίμα, βγάζει πείματα, ποτέ. Γι' αυτό λέμε αφέμαξη και ξανά αφέμαξη. Άρα, εμείς τι κάνουμε? Αυτό βέβαια το έχουμε το διάλειμμα και σε περιπτώσεις που πάμε να κάνουμε διουρηθρική, βάζεις το ρεζεκτοσκόπιο και σου κάνει μια στήση και δεν μπορείς να συνεχίσεις την επέμβαση. Μία μπούλα εφορτήλ, 9 ml φυσιολογικό ορό, έχουμε ένα διάλειμμα 10 ml και παίρνουμε μισό ml και το χορηγούμε μέσα στα σιραγκώδη. Περιμένουμε 5-10 λεπτά. Εάν δούμε ότι δεν αρχίζει να μαλακώνει, άλλη μία δόση, μισό ml. Συνήθως μετά τη δεύτερη δόση, ό,τι και να γίνει, πέφτει ο πρεπισμός, λύεται και τελειώνει η ιστορία εκεί πέρα. Άρα, περισσότερο σημασία από όλα αυτά που σας λέω έχει το πότε θα δώσετε το συμπαθητικό μυτικό. Θα πρέπει το αίμα να πάρει τους χαρακτήρες του αρτηριακού. Η πιθανότητα να χρειαστεί να κάνετε κάτι παραπάνω αποκλείεται. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, κύριε Χατζηχρήστου, αν χρειάστηκε ποτέ μετά από εδωσιραγκώδη ένεση. Ο λόγος που επεμβαίνεις χειρουργικά σε φαρμακευτικό πρεπισμό είναι μόνο ένας. Ποιος? Το ξέρει κανένας? Ένας. Έτσι λέγεται από όλους τους ειδικούς. Και αυτό το έχει πει ο Τζον Πράιορ, ο Άγγλος. Συνταξιούχος πια, καλά να είναι. Η έλλειψη υπομονής του ουρολόγου. Σωστό. Ακριβώς. Συγγνώμη. Και πλέον περάσανε 30 χρόνια από τότε που ξεκίνησαν οι ενδοσιραγκώδεις ενέσεις. Αν τα μαζέψουμε όλα μαζί, θα δούμε τα πλεονεκτήματα τα οποία μας παρουσιάζουν. Ασφάλεια. Μετά από την εμπειρία την οποία αποκτήσαμε και αφού περάσαν τα πρώτα χρόνια που τρέχαμε επειδή έκανε ένα αιμάτωμα και τότε φοβόμασταν από ένα αιμάτωμα, από είδημα, από τον πρεαπισμό, τώρα πλέον από την απόσταση και την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων λέμε ότι είναι ασφαλή φάρμακα, έχουν προβλέψιμη στήση. Το είναι σίγουρο, δεν θα σε κρεμάσει, δηλαδή αυτός ο οποίος ανταποκρίνεται δεν υπάρχει περίπτωση να τον προδώσει. Η αποτελεσματικότητα είναι δεδομένη. Και βέβαια όλα αυτά τα χρόνια πλέον όταν να μας το δείξουν μας το δείξανε. Δεν μας κρύβουν καμία έκπληξη από εδώ και πέρα. Τα μειονεκτήματα είναι ο τρόπος της χορήγησης. Υπερπηδάται κι αυτός γιατί είναι η σύριγγα, είναι όλη η ιστορία. Υπάρχει λίγο πώς θα τη χρησιμοποιήσει ο άλλος. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει μια μόνιμη σύντροφο. Μπορεί να είναι κάποιος να μην έχει μόνιμη σύντροφο, να αποτελεί πρόβλημα η βελόνα, όλα αυτά τα πράγματα. Άλλο το χάπι, το οποίο το παίρνει και πριν πάει στο ραντεβού, άλλο η γέννηση. Αλλά ξεπερνούνται και αυτά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να πούμε ότι σε αυτόν θα βάλεις τη συγκεκριμένη δόση. Θέλει κάποια εμπειρία, θέλει χειρισμό, πρέπει κανείς να το ξεκινήσει να το χρησιμοποιήσει. Και βέβαια το είδατε και από τη διαφάνεια που σας παρουσίασα ότι υπάρχει ένα και πολύ υψηλό ποσοστό μη αποδοχής. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.